Αυτά προκαλεί ο εθισμός. Κολλάτε πολύ πάνω από το κινητό σας και τις οθόνες, τάμπλετ και υπολογιστές. Μην το κάνετε. Έχουμε και δυσκολητικές παθήσεις, έτσι, δηλαδή υπάρχουν και σωματικά. Έχει και σωματικές παθήσεις, μυσκελετικές παθήσεις, καταρχήν σύγχρο παραμένει της προσωπικής υγιεινής, πονοκέφαλη και ξηρότητα οφθαλμών, ημικρανίες, διατροφικές διαταραχές, τέξτινε. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι για την Κίνα, δεν ξέρω αν το έχετε δει στο YouTube, κατεβάστε να το δείτε, για τον εθισμό στην Κίνα. Αν, δεν ξέρω, δεν το έχουμε εδώ πέρα στην παρουσίαση, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως μπορεί να το δει, να το δει στο YouTube. Είναι σαν ψηλοδοκιματέρ, είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα το δείτε. Είναι νομίζω ένα μισάρο, 40 λεπτό. Αν ο κύριος αυτού μας θέλει να το πάρει κάποιος μη συντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο να το δείτε. Στο μυαλό σου λέει πάνω, δεν θα τα διαβάσω, θα καταλαβαίνετε νομίζω. Την πραγματικότητα. Άλλος είναι ο αφέντης, άλλος είναι ο δούλος. Έτσι. Αυτό γίνεται. Διαβάστε το αρκάστο και γράψτε. Νόμιζα ότι είστε γρήγοροι, παιδιά. Θέλω να το διαβάσω. Προχθές είδα έναν τύπο στην καφετέρια που δεν κάθεται ούτε κινητό, ούτε τάμπλετ, ούτε τίποτα. Καθόταν εκεί μόνο του και είπε στον καφέ του. Ο ψυχάκιας. Λοιπόν. Εντάξει, ξέρω είναι λίγο κρύο, αλλά τι να κάνω. Το έχουμε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Όποιος θέλει μπαίνει, ξέρετε εκεί, τελειώνουμε. Έχει μέσα διάφορες συμβουλές. Είναι για πιο μικρά παιδιά, αλλά και ίσως το βρείτε ενδιαφέρον κάποια από εσάς. Σαν επικίνδυνο, όσοι εδώ έχετε σκεφτεί, θα το σκεφτείτε. Σαν περάνε, εδώ έχει πράγματα και για απάθες μπορείτε να δείτε πράγματα και για ransomware, όσοι ασχολείστε με την τεχνολογία περισσότερο και για malware, κάποια πράγματα έχει συμβουλές. Έχει σιγά σιγά σε λίγο θα αρχίσετε να αγοράσετε μέσω διαδικτύου και εκεί πρέπει να προσέχουμε παραπάνω. Έχει πάρα πολλές συμβουλές μέσω Internet. Τι πρέπει να προσέχετε. Ακόμα δεν μπαίνετε μέσα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Μπαίνετε, βλέπετε site διάφορα και σε όποιο site βρείτε κάτι ωραίο, πάτε και τα αγοράζετε. Αυτά τα πείτε. Αυτό. Πες. Ακούστε λίγο, να προσεχίσετε. Ναι, την κοπέλα, την πίσω. Ναι. Εμείς πριν από λίγο καιρό, όπως είμαι φίλη μου, είχε ανακαλύψει ένα site που υποτίθεται, που είχε σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί. Όλοι το ξέρουμε. Υποτίθεται κάποιες πολύ καλές εκδόσεις, δηλαδή πάνω από 50%. Του πέτυχε το τι θα ρούχα. Αλλά μόλις μπήκε για πάτε, ναι. Ακούστε λίγο, ακούστε, είναι σημαντικό, γιατί εκεί θα καταλήξω. Η διεύθυνση πάνω, δηλαδή η ηλεκτρονική διεύθυνση πάνω του καταστήματος. Παιδιά, όταν είμαστε από υπολογιστή, κοιτάμε πάντα την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πηγαίνουμε.